έχουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων, τον κύριο Ρένο Φρέρη. Κύριε Φρέρη, μια εβδομάδα η οποία κύλησε αθλητικά, θα λέγαμε, εδώ στο νησί μας. Για άλλη μια φορά πρωτοπορίες Κυκλάδων με όλα αυτά τα παιχνίδια, αυτό το εξαιρετικό τουρνουά το οποίο είδαμε όλη την εβδομάδα, το οποίο τελείωσε με αυτό το σπουδαίο παιχνίδι προς τιμήν ενός ποδοσφαιριστή, ενός ανθρώπου, ενός μάγκα, θα έλεγα εισαγωγικά, του ποδοσφαίρου, ο οποίος πρόσφερε τόσα πολλά στην ιστορική ομάδα του Εθνικού Πειραιά αλλά και στις Κυκλάδες, έτσι. Λίγα λόγια να μας πείτε το πώς το ζήσατε εσείς όλο αυτό το κομμάτι. Το ζήσαμε πολύ όμορφα, με όμορφα συναισθήματα. Πιστεύω δώσαμε χαρά σε όλους που παρακολούθησαν το τουρνουά και για τα παιδιά που έγινε, τις μέρες που πέρασαν, και μαζεύτηκαν εδώ από 8 νησιά γύρω στα 330 παιδιά. Μετά από 8 μήνες σχεδόν τους ξαναδώσαμε χαρά και διέξοδους αγωνιστικούς χώρους, να ξεφύγουν λίγο από τα σπίτια τους και από τους υπολογιστές. Και σίγουρα κορυφώθηκε με έναν αγώνα που θέλουμε να καθιερωθεί, όπως έχουμε ξαναπεί και έχουμε ξαναδηλώσει, κάθε χρόνο με τη λήξη της ποδοσφαιρικής σεζόν σε κάποιο φιλόξενο νησί, όπως το ξεκίνημα έγινε εδώ από τη Σύρο, να τιμάται κάποιος απόμαχος του ποδοσφαίρου, κάποιος που έχει φύγει από τη ζωή. Έτυχε φέτος δυστυχώς να φύγει από κοντά μας ο Μανώλης ο Βαβακούστης. Επιλέξαμε αυτόν χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί ήταν από τους πρώτους εκπροσώπους του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου στη μεγαλύτερη κατηγορία που είναι η εθνική κατηγορία. Μακάρι να αργήσουν πολύ, να περάσουν πολλά χρόνια για να φύγει κάποιος σαν τον Μανώλη, από αυτούς που πολλοί ακολουθούν. Αλλά εδώ είμαστε για να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις και να δίνουμε χαρά στον κόσμο. Πόσο σπουδαίος ήταν ο Μανώλης ο Βαβακούστης για τη Σύρο και γενικότερα για το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο? Κοιτάξτε, εγώ αμυδρά τον θυμάμαι, κυρίως την επιστροφή του στα κυκλαδίτικα γήπεδα, αλλά είχα την τύχη σαν φοιτητής να παρακολουθήσω αρκετούς αγώνες στην Αθήνα την εποχή του Μανώλη, και παιδικές παραστάσεις έτσι έχουμε όλοι και σαν αρχηγός που ήταν στον Εθνικό Πειραιώς. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη μορφή, θα λέγα έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, να είναι πάντα έτσι δραστήρια. Και να μας πείτε και λίγα λόγια τι συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση σήμερα, η οποία είχαμε εδώ. Η συνέλευση, θα έλεγα, ήταν και αυτό μια πρωτοπορία ή κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Συμμετείχαν πολλά μέλη της Ένωσης διαδικτυακά, μια και δεν ήταν δυνατόν η αίθουσα να χωρέσει περισσότερους από όσους είδατε. Τα προβλήματα είναι κοινά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων είναι σίγουρα η πανδημία. Ελπίζουμε σιγά σιγά αυτό να περιοριστεί και να ξαναγεμίσουν τα γήπεδα με αθλητές, με παιδιά και κερκίδες με φιλάθλο κόσμο. Αυτό το πρόβλημα κυριάρχησε. Από και μετά πιστεύω ότι σιγά σιγά όλο και σε καλύτερα βήματα βαδίζουμε, από εγκαταστάσεις, από παράγοντες, από σύμπραξη με τους Δήμους και με την περιφέρεια, έτσι τα σωματεία να βοηθάνε. Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στο χώρο, νέοι παράγοντες, γονείς κυρίως. Αυτό και μόνο δείχνει την όρεξη και την αγάπη για τη στήριξη του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων και ευελπιστούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα σύντομα και να δούμε γεμάτα γήπεδα. Αυτό ελπίζουμε όλοι. Εγώ ευχαριστώ και να είστε σίγουροι ότι είμαστε η μοναδική ένωση που προβάλλει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο μέσα από εσάς. Και αυτό είναι κάτι που το τονίζουμε πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.